Κυρίε και κύριοι, καλώ απόγευμα. Θα διατηρηθεί άστατο ο καιρό μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αύριο το βράδυ προ ξημερώματα τη Κυριακή θα έχουμε ισχυρά μπουρίνια στη βόρεια και την κεντρική ε, Ελλάδα. Ε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, θα, θα έλεγα κυρίω από όσοι ασχοληθούν με τη θάλασσα, με ψαρέματα κτλ. Παρότι το πεδίο των ανέμων δεν θα είναι ενισχυμένο, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι, όπω ξέρουμε, ενισχύονται πρόσκαιρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τώρα βλέπουμε λοιπόν το σύστημα αυτό το οποίο περνάει από τα Βόρεια Βαλκάνια μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, αργότερα θα κινηθεί νοτεότερα και θα προκαλέσει αυτά τα έντονα φαινόμενα και βέβαια θερμοκρασιακά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι θα έχουμε βαθμία πτώση της θερμοκρασίας από βόρα προς νότο. Παρατηρούμε τη μεγάλη αντίθεση των θερμοκρασιών γύρω στους 11 με 15 βαθμούς στην κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια ενώ αντίθετα στη χώρα μας θα είμαστε γύρω στους 28 με 30 βαθμούς. Με το πέρασμα του μετόπου θα πέσει η θερμοκρασία. Από βορρά προ νότο και αυτό θα φανεί βεβαίω περισσότερο στην βόρεια Ελλάδα αυτή η πτώση τη θερμοκρασία. Βλέποντα λοιπόν το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, βλέπουμε λοιπόν το μέτωπο αυτό το οποίο υπάρχει στα Βόρεια Βαλκάνια και κινείται νοτιότερα προ την περιοχή μα. Θα δώσει βέβαια κάποια φαινόμενα μέχρι αύριο το μεσημέρι από αστάθεια στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά όπω είπαμε τα ισχυρότερα φαινόμενα θα είναι τι βραδινέ κυρίω ώρε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι η κεντρική, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη από ισχυρέ καταιγίδε. Επίση, θα έχουμε κατά τη διάρκεια τη νύχτα έντονα φαινόμενα από το ύψο τη Λάρισα, θα έλεγα, μέχρι και τη Λαμία, σποράδε και βόρεια έβεια. Θα επηρεαστούν, δηλαδή δύο θα είναι οι περιοχέ με τα πιο έντονα φαινόμενα και αυτά αύριο τι βραδινέ κυρίω ώρε. Ενώ κατά τα άλλα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι θερμοκρασίε θα είναι καλέ για την εποχή, δηλαδή γύρω στου 29 βαθμού στη Βόρεια Ελλάδα, 31 στα δυτικά, 33 στα ανατολικά υπηρετικά και στα νησιά του Αιγαίου θα έχουμε μέγιστη τιμή του 30 βαθμού Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 μποφόρ, μετά συνενισχυθούν κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Τώρα, αν πάμε στην περιοχή τη Αττικής, Μέχρι και τι απογευματινέ ώρε θα έχουμε κάποια παροδική συννεφιά. Αργότερα όμω θα εκκλωθούν ξε... έχουμε... βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε αργά το απόγευμα, κυρίω προ το βράδυ τη αυριανή ημέρα, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου και η άνεμη θα είναι μεταβλητή τοπικά βόρεια στα 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και εκεί έντονα φαινόμενα, βροχέ και παροδικέ καταιγίδε, κυρίω στα ανατολικά, Ίσως μάλιστα τα φαινόμενα εκεί κατά τόπους να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσει. Η, η άνομη θα είναι αρχικά μεταβλητή στα 3 με 4 μποφόρ, αργότερα θα επικρατήσει βαρδάρι γύρω στα 4 με 5 και η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 28 βαθμού. Τώρα, για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, όμω θα έχουμε αρκετά άστατο καιρό, όπω βλέπουμε, όπως βλέπουμε σχεδόν σε όλε τι περιοχέ. Θα εκλωθούν βροχέ και καταιγίδε, οι οποίε προ το βράδυ, όπω είπαμε, θα είναι τοπικά ισχυρέ. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι μικρότερη διάρκεια και ένταση, θερμοκρασίε γύρω στου 31 βαθμού σε Καλαμάτα και Αγρίνιο. Και στην νότια νησιωτική χώρα θα έχουμε γενικά βελτιωμένο καιρό, με κάποια τοπική συννεφιά, στην Ρόδο, στα Χανία και στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία γύρω στου 28 με 30 περίπου βαθμούς. Τώρα, στην προοπτική του καιρού. Επισημαίνουμε ότι μέχρι και την Τρίτη θα έχουμε άστατο καιρό, αλλά τα έντονα φαινόμενα θα εκπλωθούν κυρίως την Κυριακή. Τι επόμενε μέρε, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, θα είναι μικρότερη διάρκεια σκέταση και θα περιοριστούν στι βορειότερε περιοχέ. Οι άνεμοι θα είναι μέτροι, 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια θα φτάνουν τα έξι βοφόρ και θα πέσει πρόσκαιρη θερμοκρασία το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα και θα αρχίσει να ανεβαίνει από Τρίτη προ Τετάρτη, κυρίω από την Τετάρτη και μετά. Να δούμε λοιπόν στι επόμενε τέσσερι κάρτε την εξέλιξη του καιρού. Βλέπουμε λοιπόν την Κυριακή το μέτωπο αυτό από τα Βόρεια Βαλκάνια να βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα, κινείται από βορρά προ νότο, θα έχουμε αρκετά έντονα φαινόμενα, αρκετά εσ... Ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε όχι μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά με το πέρασμα αυτού του μετώπου θα έχουμε και από τι πρωινέ ώρε φαινόμενα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα τα οποία θα επεκταθούν νοτιότερα. Να σημειώσουμε ότι περιμένουμε να βρέξει και στι περιοχέ που είχαν το σεισμό, στην περιοχή τη Λέσβου, από το βράδυ-αύριο, κυρίω προ τα ξημερώματα τη Κυριακή. Ε, αργότερα τα φαινόμενα θα σταματήσουν εκεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6. Η θερμοκρασία βεβαίω δεν θα ξεπεράσει του 26 με 28 βαθμού Κελσίου. Και ε, τη Δευτέρα όλη η κατάσταση θα μετακινηθεί ε, προ την Τουρκία. Θα βελτιωθεί ο καιρό στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά. Ωστόσο θα παραμείνουν φαινόμενα ε, στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, θράκη και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τοπικά και τα έξι μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει του 27 με 28 βαθμού στα κεντρικά και τα νότια. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι πιο χαμηλή, γύρω στου 21 με 25 περίπου βαθμού. Τώρα, η κατάσταση την Τρίτη θα είναι σαφώ καλύτερη. Ο καιρό αρχίζει σταδιακά να βελτιώνεται. Παραμένουν βέβαια τα φαινόμενα στην Ανατολική και τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίω στην περιοχή των Σποράδων, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο στη Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα έχουμε φαινόμενα κυρίως αστάθειας οι βοριάδες πρόσκαιρα θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά θα, είναι, θα παραμείνει χαμηλή ενώ την Τετάρτη πλέον όλο το χαμηλό αυτό το οποίο βλέπουμε και υπάρχει στην Τουρκία κινείται ανατολικότερα, μπαίνει μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο καιρό ανοίγει στη χώρα μα και θα φτάσουμε και τοπικά και του 30 βαθμού Κελσίου στα υπηρετικά, δηλαδή θα επανέλθουμε πλέον σε κανονικά επίπεδα από πλευρά θερμοκρασίων. Ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για το επόμενο τρίμηνο στην Αττική. Βλέπουμε ότι θα έχουμε τοπικές μπόρε, Κυριακή και Δευτέρα. Κυρίω όμω τη Δευτέρα τι απογευματινέ ώρε. Ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται και με το πέρασμα του μετώπου νωρί το πρωί να βρέξει, αλλά να έχουμε και από αστάθεια τι απογευματινέ ώρε τη Κυριακή. Η θερμοκρασία πάντω δεν θα ξεπεράσει του 26 βαθμού, 26 με 27 βαθμού Κυριακή και Δευτέρα, και μόνο από την Τρίτη σιγά σιγά θα αρχίσει να πλησιάζει του 30 βαθμού, θα είμαστε γύρω στου 29 βαθμού Κελσίου, με κάποια μόνο παροδική συννεφιά και με σχετική βελτίωση του καιρού τώρα στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναλογική εξέλιξη. Δηλαδή θερμοκρασίε γύρω στους 26, 25 με 26 βαθμού Κυριακή και Δευτέρα, με φαινόμενα περισσότερα τη Δευτέρα εκεί. Ενώ από την Τρίτη και εκεί στη Θεσσαλονίκη ο και καιρό θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμού και θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για τα σπεριδοειδή και ειδικότερα για του εχθρού των σπεριδοειδών, όπω είναι η μύγα τη Μεσογείου, ο φιλοκνίστη και η ψώρα. Περισσότερε βεβαίω πληροφορίε μπορείτε να βρείτε στο minacreek.gr στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Από μένα, εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να εξίσου όμορφο και υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.